προπονητή του ΑΟ Μυκόνου, τον κύριο Κώστα Κουρατίδη. Να είστε καλά, καλησπέρα. Κώστα, θέλω να μου πεις πώς είδες τις επιδόσεις ως προπονητής αυτή την περίοδο για τις ηλικίες αυτές που συμμετείχαν εδώ στη Μύκονο. Οι επιδόσεις, καλύτερες επιδόσεις είναι όταν βλέπουμε τα παιδιά ότι φεύγουν χαρούμενα από εδώ πέρα, ότι φεύγουν με μετάλλια, φεύγουν με βελτίωση των επιδόσεών τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά. Και βέβαια βλέποντας ότι κάθε φορά γινόμαστε καλύτεροι, κάθε φορά γινόμαστε περισσότεροι, με χαροποιεί πάρα πολύ. Αν και είναι η περίοδος που τώρα θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Δεν είναι αγωνιστική, όπως είπε και ο κ. Σιδερής. Είναι η προ, μάλλον είναι λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος, σωστά. Προτού ξεκινήσει η προετοιμασία. Ένα ορεκτικό μπορούμε να πούμε ήταν αυτό το σημερινό για την αγωνιστική σεζόν. Είναι ένα παιχνίδι, μια ευχαρίστηση των παιδιών προτού ξεκινήσουν τα δύσκολα. Και να μας πεις, θέλω και δύο λόγια για τον ΑΟ Μυκόνου. Πόσα παιδιά έχει το τμήμα του Στίβου και... Το θετικό είναι ότι τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά και ακολουθούν το Στίβο. Γίνονται κάθε χρονιά και περισσότεροι. Και φέτος τα παιδιά πρέπει να έχουμε φτάσει γύρω στα 140-150 παιδιά, που για τη Μύκονο είναι... Τεράστιο νούμερο. Μύκονο. Επειδή έχουμε συνηθίσει τα μικρά παιδιά να ασχολούνται περισσότερο με τα ομαδικά αθλήματα, γι' αυτό ρωτώ για το Στίβο πώς είναι το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών εδώ στη Μύκονο. Και σκεφτείτε ότι τις συνθήκες που υπάρχουν στη Μύκονο αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε ένα κλειστό χώρο να μπορούμε να γυμναστούμε, με αυτές τις συνθήκες, αφού καταφέραμε να έχουμε τόσα παιδιά, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευχαριστημένοι. Συνεπώς, όλο το χειμώνα τα μικρά παιδιά της Μυκόνου θα κρυώνουν και θα προπονούνται εδώ στο ανοιχτό γήπεδο του Κόρφου. Ναι. Αυτό έχουμε, αυτό χρησιμοποιούμε και εδώ προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα παιδιά που ασχολούνται με το Στίβο στη Μύκονο αλλά και σε όλα τα νησιά του Κυκλάδου. Επίσης, και εγώ αυτό παρακαλώ, τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, ό,τι άθλημα και να κάνουν, δεν με πειράζει, γιατί σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά αλλάζουν πάρα πολλά αθλήματα. Κάποια στιγμή θα βρουν το άθλημά τους. Και αυτό είναι το καλύτερο, ότι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.